Hello, this is Peter. Hello, this is Igor Cavalera from Sepultura. And this is Anders, and we're from the band In Flames, and you are watching TV War on Mad TV. Match Hell! Cheers, and don't drink so much. Yamas! Yamas! Hi there, this is Thomas of Nightwish. Hello, Greece, this is Chris Caffrey, and you are watching TV War on Mad TV. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Φτάσαμε. Αυτή την εβδομάδα ξεκινά επίσημα και η καλοκαιρινή, η φεστιβαλική περίοδος και πραγματικά άπαντες, απαξάπαντες, μη πω, περιμένουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν ανακοινωθεί φέτος σε όλα τα φεστιβάλ, στο Release, στο Rockwave, στο Athena, Ronks εδώ στο Κλινών Άστι, αλλά επειδή το ξέρουμε πως Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, είναι και όλες αυτές οι φοβερές συναυλιακές φεστιβαλικές πρωτοβουλίες που γίνονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Αγρίνιο, στο Βόλο, στο Ηράκλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει κανείς πως όλες αυτές οι πόλεις έχουν τα δικά τους metal festival. Οι Nightwish μαζί με τους In Flames, τους Insomnium και τους Elysium θα ανοίξουν φέτος την αυλαία στο Release Festival μεθαύριο, Τετάρτη 7 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού και σίγουρα η σεζόν δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα. Οι Elysion έρχονται με ένα εκπληκτικό πραγματικά άλμπουμ και δικαίως βρίσκονται εκεί που βρίσκονται να ανοίγουν το φεστιβάλ. Οι Insomnium σταθερά πάρα πολύ καλοί, φέτος έβγαλαν δισκάρα. Οι In Flames τώρα είναι μεγάλο αποθυμένο των Ελλήνων οπαδών και παρά το ότι έχουν αναρρύθμιτους οπαδούς στην Ελλάδα, έχουν εμφανιστεί μία και μόνο φορά εδώ στην χώρα μας, το μακρινό 2000, πράγμα το οποίο σημαίνει πως μία ολόκληρη γενιά δεν τους έχει δει ζωντανά. Ενώ οι Nightwish μας χρωστούν, η αλήθεια είναι μια μεγάλη εμφάνιση, γιατί η τελευταία το 2008, χωρίς σε καμία περίπτωση να φταίνει οι ίδιοι, δεν ήταν και η καλύτερη τους και πλέον με το υπερατού Floor Jansen στα φωνητικά, είναι σίγουρο πως θα σκίσουν. Nightwish και Alpenglow στον πρόλογο απόψε. Καλώς ήρθατε στο TV War, κυρίες και κύριοι. Τι κάνει το μπαρ μας, πώς είναι? Σε μια εβδομάδα να έπισε. Δεν σε ρωτάω, Βαρδίο, ποια είναι η μέρα του των καλοκαιρινών φεστιβάλ που περιμένεις. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο. Όχι καλέ, γιατί το λέτε αυτό? Όχι. Όχι καλέ. Γιάννης. Άμονα, μας creator μάλλον. Ωραία. Έτοιμος για κουπί? Ναι, από πιο πίσω βέβαια, στα πίσω, αλλά θα βοηθήσω κι εγώ λίγο. Όλοι οι κοπηλάτες είναι χρήσιμοι. Λοιπόν, παιδιά, και τι δεν έχουμε σήμερα. Εδώ στο TV War από τον Rob Zombie και τον Zach Wild μέχρι τον Bruce Dickinson και πολλά ακόμα, ενώ έχουμε και ένα πραγματικά ξεχωριστό Under the Blade. Τι έχουμε λοιπόν? Πριν από μερικές εβδομάδες, όπως ξέρετε, οι Σουηδοί Black Metalers, οι Vatain, δικό σας, εμφανίστηκαν εδώ στον Gagarin. Λίγο πριν τη συναυλία τους είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε με τον frontman τους, τον Eric Danielson, και να μιλήσουμε μαζί του, να μας μιλήσει για τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ και να διαλέξει το πλέον αγαπημένο από αυτά, έστω και για την συγκεκριμένη ημέρα. Θα το δούμε αυτό λίγο αργότερα. Πάμε τώρα για Amon Amarth και είμαστε πάντα εδώ, στο TV World του Mad και του Metal Hammer φυσικά. New Babylon, αυτή ήταν η Camelot από το τελευταίο τους άλμπουμ, το The Awakening, το οποίο και πολύ μας άρεσε. Στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο προφανώς και μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους, βλέπουμε και την Melissa Bonny, τον Ad Infinitum, η οποία και έκανε δεύτερα φωνητικά και πολύ μας άρεσε. Και πάμε να δούμε τα της επικαιρότητος με τη βοήθεια του Βαρ 2, παρακαλώ, αν θέλετε, αν έχετε διάθεση και χρόνο. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα. Τι γίνεται, αγαπητοί, πώς είμαστε? Κάντε, πώς είστε? Είμαστε φανταστικά εμείς, εσείς? Εξαιρετικά. Αχ, τι ωραία, πάρα πολύ χαίρομαι.
Τι γίνεται, έχουμε νέα, έχουμε επικαιρότητα ή όλοι τρέχουν στα φεστιβάλ και... σε λίγο θα αρχίσουμε. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, έχουμε. Για πες. Έχει πάρει ταυτί σου για AI. Ναι, αφού γίνεται χαμός, όλοι με αυτό το πράγμα ασχολούνται. Ασχολήθηκε και ο Corey Taylor με αυτό. Μάλιστα, τι μας είπες. Slipknot. Λέει ότι το AI, επειδή κυκλοφόρησαν κάποια τραγούδια γραμμένα από AI στο ίντερνετ, λέει ότι είναι άλλο ένα τρανό παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει το ταλέντο. Μπορεί. Μπορεί. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί, αλλά σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε πάνω σε αυτό στο μέλλον και όσο περνάει ο καιρός, σίγουρα θα βρεθούμε και εμείς αντιμέτωποι και με τραγούδια και με καταστάσεις. Και φαντάζομαι πως πολύ σύντομα θα αρχίσουν να κυκλοφορούν και άλμπουμ κανονικά AI. Είμαι λίγο σκεπτική πάνω σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, αλλά μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε, μένει να το δούμε. Έχουμε... Φοβάμαι, δεν ξέρω αν φοβάμαι, έχουμε σίγουρα πάρα πολλά πράγματα να δούμε στον τομέα αυτόν, οπότε προς το παρόν ας αφήσουμε τους άλλους να σχολιάσουν, να μην σχολιάσουν. Θα πάμε σε live μουσικούς οπότε, ναι, στις κανονικές μουσικούς. Ναι, για πάμε εκεί. Ο Skolnick, ναι. Ήταν, βγήκε από το ευρωπαϊκό tour, γιατί είπε ότι έχει κάποια family emergency, το είπε, κάτι με την μητέρα του. Και ήρθε ένας πολύ αντάξιος αντικαταστάτης, ο Φιντεμέν. Α, μάλιστα. Καταρχάς θα πούμε ότι περαστικά σε ό,τι συμβαίνει στον Alex Skolnick να είναι ανώδυνο και να το ξεπεράσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η ευχή μας. Πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό κομμάτι των Testament. Lead κιθαρίστας καταπληκτικός, μεγάλος βιρτουόζος και πολύ σημαντικό κομμάτι του ήχου των Testament. Βέβαια και στο μεσαίο κομμάτι της καριέρας τους πάλι είχε φύγει από την μπάντα για αρκετά χρόνια και οι Testament κατάφεραν να συνεχίσουν. Αλλά στην τωρινή ενσάρκωση της μπάντας σίγουρα έχει πάρα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο ο Alex Skolnick. Το ότι ήρθε ο Phil Demmel, εντάξει, καταρχάς είναι πατριωτάκια, είναι από εκεί από το Bay Area, αλλά ο Demmel γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδειχθεί χρυσή αλλαγή για πολλές μπάντες. Έχει βοηθήσει τους Slayer, τους Lamb of God, τους Overkill, δηλαδή όπου χρειάζεται emergency, είναι ο φύλαρος έτοιμος να έρθει να γεμίσει τα παπούτσια οποιοδήποτε. Οπότε κρίμα που δεν είναι ο Skolnick, αλλά ο Demmel είναι μια πρώτη τάξης επιλογή, ναι, νομίζω. Είδα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτές τις μέρες. Ναι. Rob Zombie. Okay. Και τον ρώτησαν πώς φτιάχνει πλέον, πώς δημιουργεί τα άλμπουμ του. Ναι. Και λέει ότι στην πραγματικότητα πλέον κάθεται εκείνος μόνο με τον παραγωγό και κατεβάζουν ιδέες. Και είπε χαρακτηριστικά ότι έχω να τζαμάρω με μουσικούς και να στείλουμε κομμάτια on the go από τα 90s. Μάλιστα. Αγαπημένος μουσικός, παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, τον αγαπάμε τον Rob Zombie γενικώς. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται τον τελευταίο καιρό. Ο κιθαρίστας του Rob του Zombie, ο John Five, έχει φύγει από το σχήμα του Rob Zombie και πήγε στους Motley Crue. Και λέει ο John Five σε κάποιες συνεντεύξεις του ότι ο Rob δεν ήταν και πολύ χαρούμενος που πήγα εγώ στους Motley Crue αυτή την εποχή. Και σκέφτομαι εγώ που είμαι κακοπροαίρετος τώρα, μην τα λέει αυτά ο Rob για να μειώσει ενδεχομένως τη θέση του. Αλλά δεν κάνουμε. Να μην βάλει το μυαλό μας. Να μην βάλει το μυαλό μας. Δεν πειράζει. Όχι. Άμα σε βολεύει έτσι η Rob, μια χαρά, καλά τα πας, καλά τα καταφέρνεις, όλα επιτυχίες γίνονται, το άγγιγμα του μίδα έχεις, καναπέ πιάνεις, χρυσός γίνεται, οπότε... Μια χαρά, άμα έτσι σε βολεύει, εμείς τι να πούμε, εντάξει. Νομίζω ότι είπε ότι ετοιμάζεις και δίσκο όπου να είναι και ωραία. Black Label Society. Ανέβασε μια φωτογραφία ο Ζακ Wild στο Instagram από ένα στούντιο και χάλασε ο κόσμος. Οπότε βγάζουν άλμπουμ. Πολύ ωραία που βγάζουν άλμπουμ. Το ξέρουμε το ύφος των Black Label Society, το ξέρουμε το ύφος του Ζακ Wild. Εγώ θα βάλω ένα αστερίσκο εδώ πέρα και θέλω να βάλουμε την εξής παράμετρο μέσα σε αυτή την κουβέντα. Ο Ζακ τώρα τον τελευταίο καιρό παίζει με τους Παντέρα, παίζει ως κιθαρίστας των Παντέρα. Αν αυτό ενδεχομένως κάπως τον επηρεάσει και τι γράψει τραγούδια, δεν ξέρω. Τι θα σημαίνει αυτό στην σύνθεση του επόμενου άλμπουμ. Για να παίζεις κάθε μέρα τα κομμάτια των Παντέρα, σίγουρα κάτι θα συμβεί μέσα αυτό. Δεν μπορεί να μην σε επηρεάσει καθόλου αυτό το πράγμα. Οπότε θέλω να δω αν θα ακουστεί αυτό κάπως στο νέο άλμπουμ των Black Label του Thai. Μένει να το δούμε. Και για να κλείσω για τώρα. Ναι. Κάτι για Inflames είπαμε πριν. Μεθαύριο, ναι. Σε τρεις μέρες. Ναι. Ο Φρίντεν, ναι. Βασικά η Νίτα Στράους συνεργάστηκε με τον Φρίντεν και έβγαλαν κομμάτι το The Golden Trail και να το ακούσετε. Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι η Νίτα
στο προσωπικό της άλμπουμ το οποίο κυκλοφορήσε λίγο καιρό. Έχει μέσα μια σειρά από guests. Είχε τον David Drainman τον Disturbed, είχε την Alisa τον Arch Enemy, είχε τον Alice Cooper σε ένα τραγούδι και τον εμφανίζει και τη συνεργασία με τον Anders, τον τραγουδιστή των In Flames, όπου έχουν κάνει βίντεο μαζί. Δεν ξέρω πόσο μαζί ήταν στο στούντιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε να το δούμε και έχουμε κι άλλα νέα για την πορεία. Ε. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Νίτα Στράους με τον Anders Frieden, τον τραγουδιστή των In Flames, και είμαστε εδώ στο TV World Madness και του Metal Hammer. Το Strongest of the Strong ήταν ένα ακόμα σίγγλ από το τελευταίο άλμπουμ των Creator, το Hate Über Alles. Τους περιμένουμε τους Creator μαζί με τους Amon Amar στο Release Festival. Τους περιμένει ο Γιάννης πάρα πολύ από ό,τι μας είπε νωρίτερα. Ναι. Και έχουμε και τίποτα άλλο που αξίζει να σχολιάσουμε. Έχουμε. Πριν από λίγες μέρες δεν είχαμε πει ότι οι Motley Crue μπήκαν στο στούντιο με τον Bob Rock. Σε συνέχεια αυτού, ο Bob Rock είπε ότι τελείωσαν τα τρία πρώτα κομμάτια και χρησιμοποίησε την ατάκα «It was so easy». So easy. Ήταν so, ναι, so easy. Μάλλον αυτό το λέει γιατί την άλλη φορά που είχε συνεργαστεί ο Bob Rock με τους Motley Crue, μάλλον την πρώτη φορά που είχε συνεργαστεί, τότε στον Dr. Feelgood του 1989 κυκλοφόρησε, οπότε έχει λίγο καιρό πίσω που ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί. Οι Motley εκείνα τα χρόνια και ζούσαν μέσα σε ένα μπουκάλι, ρε παιδί μου. Τα παιδιά ήταν ο βίος τους τρόπων την αέκλειτος τα χρόνια εκείνα και μάλλον δυσκολεύτηκε ο Bob Rock τότε να δουλέψει μαζί τους, ενώ τώρα που είναι όλοι νυφάλοι και πεντακάθαροι, άμα δείτε τα βίντεο του Μιλίστα Instagram μπορεί να έχετε άλλες σκέψεις, αλλά δεν είναι μια χαρά. Έχουν ξενερώσει, εν πάση περιπτώσει, τι καλά έχουν κάνει. Είναι προφανώς πιο βολική στη συνεργασία. Μακάρι, εγώ αυτό δεν το ξέρω. Τα τραγούδια να είναι ωραία, τα τραγούδια να είναι ωραία και όλα τα άλλα, ναι. Και τι μας νοιάζει εμάς πως περνάμε στο στούντιο. Το αποτέλεσμα βλέπουμε εμείς μόνο, δε. Ο Τζάστα. Ο Τζέιμ Τζάστα, ναι, τον Hatebreed. Τον Hatebreed. Ναι. Έβγαλε κομμάτι, το Assimilation Agenda. Οκ. Okay. Νέο single. Σε συνεργασία με τον Φρούντμαν τον Exodus. Α, τον Στίβ Σούζα το λέγαμε παλιά. Σούζα νομίζω. Εμείς τον λέγαμε Σούζα πάντως. Για πολλά χρόνια. Κοίτα, ο Τζέιμι ο Τζάστα είναι πολύ δραστήριος, έχει πολλούς γνωστούς, πολλούς φίλους, κάνει και παραγωγές, έχει κάνει τα τελευταία άλμπουμ του Dee Snider, τον Twisted Sister, τα προσωπικά του. Γενικότερα είναι δικτυωμένος αρκετά και δεν νομίζω πως έχει πρόβλημα να φωνάξει όποιον φίλο του θέλει και να κάνουν μαζί τραγούδια. Ωραίο κομματάκι πάντως, να το τσεκάρετε. Τώρα πάμε Lacuna Coil, στα δικά μου τα νερά. Τι έχει αλλάξει ρε παιδιά. Για πες. Βγάζουν single 2 Ιουνίου, New Dawn λέγεται. Okay. Και πριν από λίγο καιρό δεν είχαν κάνει επανηχογράφηση του Coma Liz. Ναι, το είχαν κάνει για. Coma Liz XX. Ναι, για τα 20 χρόνια της κυκλοφορίας του δίσκου, ο οποίος τους έκανε μεγάλους και τρανούς. Ναι, το Breakthrough. Και γι' αυτό βγάζουν και. Έχουν βγάλει στο ίντερνετ ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο επίσης να το δείτε. Νομίζω πάντως πως η επανηχογράφηση του συγκεκριμένου δίσκου των Lacuna ήταν από τις καλές περιπτώσεις των επανηχογραφήσεων. Λέγαμε προχθές για αυτά που κάνουν οι Καβαλέρα με τα πρώτα άλμπουμ των Σεπουλτούρα. Λέγαμε και για τους Paradise Lost που θα ξανακάνουν το Icon, ή Μάρτον δηλαδή, ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό των Lacuna Coil ήταν από τις συμπαθητικές περιπτώσεις. Ναι, γιατί δεν ήταν τόσο επανηχογράφηση, ήταν. Το ονομάσαν ότι ήταν reimagined. Ναι. Δηλαδή τα έφτιαξαν από την αρχή. Ναι, αυτό. Οπότε, ναι. Να δείτε το ντοκιμαντέρ. Πολύ αντικειμενικά μιλώντας. Και θα πάω σε Steelhammer. Steelhammer, αυτός είναι ο Chris Boltendahl. Ναι, τον Grave Digger. Έβαλαν βίντεο. Μάλιστα. Πολύ δραστήριος αυτός τον τελευταίο καιρό. Κάποτε είχε μία μπάντα, τους Grave Digger. Πήγαινε με αυτούς, τώρα είναι σε 2-3 σχήματα πλέον. Εντάξει, ήταν καλά ο άνθρωπος, δραστήριος φαίνεται, μια χαρά, υγιέστατος, ακμεότατος είναι ακόμα, οπότε απάνω του Chris. Απάνω του Chris και πάλι την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για Slipknot, πώς είχε πει ο κλόουν ότι άπαξ και συνεχίσουμε συναυλίες με τέτοιους ρυθμούς, δεν θα μπορούμε να κάνουμε keep-up. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τον frontman τον Skid Row. Ακύρωσαν κάποια show σε Ιαπωνία και Αυστραλία, πάλι για λόγους υγείας ότι δεν μπόρεσε να αντέξει. Έβγαλε βίντεο στο YouTube ο ίδιος και εξηγούσε όλη την κατάσταση εκτενώς.
Μάλιστα, να είναι καλά το παιδί, ο οποίος ο Eric Gromval αυτός, εξαιρετικός frontman, εξαιρετικός τραγουδιστής, πριν από κάποια χρόνια είχε διαγνωστεί με λευκαιμία, την ξεπέρασε και γενικότερα στα θέματα της υγείας καλά κάνει και είναι λίγο πιο ευαίσθητος. Όλοι θα έπρεπε να είναι, αλλά ο ίδιος ξέρεις, βγαίνει και μιλάει για αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και, και το βιντεάκι αυτό το έχει ονομάσει και ο ίδιος Health First. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το πει πιο σωστά κάποιος, ναι. Πιστεύω. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Τι βίντεο έχουμε. Πάμε να δούμε Elegant Weapons. Είναι ο Ρίτσι Φόλκνερ των Priest με την παρέα αυτή, με τον Ρόνι Ρομέρο στα φωνητικά. Horns for a Halo λέγεται ο δίσκος των Elegant Weapons και το βίντεο αυτή τη φορά είναι για το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί. Παρακαλώ. Είδαμε τους Vomitory, οι οποίοι έχουν επανέλθει μετά από πολλά χρόνια στην δισκογραφία. All Heads Are Gonna Roll λέγεται το άλμπουμ τους. Προφανώς και είναι ένα κλείσιμο του ματιού το τραγούδι των Judas Priest που λέγεται Some Heads Are Gonna Roll, αλλά με το Some δεν συμβιβάζονται προφανώς οι Vomitory. Raped, Strangled, Sodomized, Dead, το τραγούδι που μόλις είδαμε και πάμε να δούμε τις επαιτίους των ημερών. Ήταν 3 Ιουνίου του 1970, παιδιά δεν μπορώ να μετρήσω τα χρόνια, 53 κάνει αυτό έτσι. Που οι Deep Purple κυκλοφορούν το αφοβερό και τρομερό εκείνο άλμπουμ, το In The Rock, μια πραγματικά φανταστική στιγμή στην ιστορία της rock, της hard rock, της heavy metal δισκογραφίας, με το Child In Time να λάμπει ανάμεσα σε εξίσου σπουδαία τραγούδια. Ήταν 3 Ιούνιου του 2004 όταν ο Quorthon, ο frontman των Bathory, προδόθηκε από την καρδιά του και εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο, δεν ήταν ακόμα ούτε καν 40 χρονών, πραγματικά πολύ μεγάλη απώλεια. Ενώ 3 Ιουνίου του 1964 γεννήθηκε ο Kerry King, ο κιθαρίστας των Slayer, χρόνια του πολλά. Μένουμε στην 3η του Ιούνιου του 1994, ο Bruce Dickinson κυκλοφορεί το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ. Είναι το Balls του Picasso, είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Bruce, έχοντας φύγει επισήμως από τους Iron Maiden. Μια πολύ ξεχωριστή, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη δισκογραφική προσπάθεια πραγματικά. Ενώ στις 4 του Ιούνιου του 1996, παιδιά, γίνεται χαμός, γιατί τότε οι Metallica κυκλοφόρησαν το Load. Ήτανε πάρα πολλοί αυτοί που το αγάπησαν, ήτανε πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι το μίσησαν, βαριά λέξη αυτή, οι οποίοι δυσανασχέτησαν, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, όχι τόσο με την μουσική του Load, αλλά με την εικόνα που πλάσαραν τότε οι Metallica, η οποία ήταν έτσι ολίγοντη κεντρική, μπορούμε να πούμε. Πάντως το Load έχει γράψει την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια και φαίνεται τελικά ποια είναι η αξία του από την διαχρονικότητα των τραγουδιών που υπάρχουν εκεί και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει το ποια είναι τα διαχρονικά τραγούδια και αυτό φαίνεται και από τις συναυλίες των Metallica φυσικά. Ακόμα 4 Ιούνιου του 1990 οι Entombed ντεμπουτάρουν με το Left Hand Path, ενώ στις 5 του Ιούνιου έχουμε και πάλι τους Metallica, οι οποίοι και κυκλοφόρησαν το Saint Anger πριν από 20 χρόνια. Πώς έχουν περάσει, ρε Γιάννη, 20 χρόνια, από τότε έχω να τα ακούσω ολόκληρο. Είδες. Εσύ είναι πολύ. Είναι ένας τρόπος για να μετράς τα χρόνια. Από πότε έχεις να ακούσει Saint Anger, από τότε 20. Σωστά. Λοιπόν, για να το μαζέψουμε όλο αυτό, παιδιά, λέω πάμε Bruce Dickinson σε Fear of the Dragon. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Bruce Dickinson και επιστρέφουμε για να δούμε το Under the Blade με τον Eric τον Vatain. Everybody gonna pray on the very last day. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer βρισκόμαστε στον εξώση του Gagarin λίγη ώρα πριν οι Vatain ανέβουν στη σκηνή και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε εδώ τον Eric Danielson για να παίξουμε Under the Blade. Hey Eric. Hello. Welcome to Greece. How are you doing, man? Thank you so much. I'm doing great actually. Yeah, we have been out for nearly 2 weeks now. All right. Mostly to Eastern Europe. Mm-hmm. And great to get out of the East and into Greece. All right. How was Thessaloniki last night? It was actually great. Mm-hmm. Our best show in Thessaloniki, I think, so far. All right. You never know with this city, but I was very happy, yeah. And okay. Tonight is Athens, so, you know, we always know that it's great. Well, this one is the last Vatain album, The Agony and Ecstasy of Vatain. So, what do we think about this album nowadays? Did it serve the cause of the band? I haven't really thought about it that way, but we are very pleased with how the album turned out, absolutely. And it's a cool album to tour with because
I think the energy on the album really reflects where we are as a group right now. You know, it's a very energetic and kind of a lively album, if you will. You know, so it's great to have like as the foundation for the tours we are doing now. So let's talk about 10 of your favorite albums. Yeah, the albums that made you the man you are today. Yeah, something like that. Yeah, something like that. Yeah. I don't know where to start from, but I think I can. Where is the Motorhead album? I'm gonna start with Motorhead and Iron Fist, which is the last album of the classic lineup. Yeah, absolutely, exactly. Well, I mean, Motorhead, I think to me is this, it's kind of like a life fuel in a way. You know, you can put on Motorhead and especially this album in any kind of circumstance, and it'll get you in the right mood for anything. You know, so I think it's like. For me, Motorhead is like kind of the on switch button to feel a bit more, you know, good and to like wake up from your fucking hungover or whatever it is, you know, just get back in there. Well, let's go to Sabbath. It's Heaven and Hell. Yeah. The first album they did with Ronnie Dio on the vocals. So what do we think about this one? I think this album is actually the perfect symbolic album for epic heavy metal for me. You know, they're really like, deeply dramatic and epic side of heavy metal, and it's cool that we start with these two because they kind of represent two of the different like main foundations of the entire genre. I think this is pure raw power, and this is like great solemn theatrical magical music, you know. I see. So I think the combination of those two is maybe where my heart is. Okay, you know? Great. Which one would you play now? Today I will. This morning I will probably go for Iron Fist. All right, it's Ride the Lightning, man. Yeah. What about this one? Fantastic. Yeah, I mean here you actually have some kind of a combination between the Sabbath and the Motorhead. Mm-hmm. You know, it has a lot of great drama in it. It has a lot of like almost like a movie inspired dramaturgy. Instrumental track called Cthulhu, I think, is one of Metallica's finest moments, darkest moments as well, maybe. It's just a very atmospheric album, and at the same time, like, totally powerful and forceful, you know? Just Metallica at their peak, I think. So, what about between Motorhead and Metallica? For today, I think I'd still go with Motorhead, actually. Cool. Let's go to death metal now. The debut of Morbid Angel, a classic one in the death metal genre. Mm. Fantastic album. Yeah, definitely. Mm-hmm. I mean, I think it's always a bit weird, you know, when you think about how long death metal has existed now and how many death metal records there are. But then when you go back to like one of the first ones, it's still top three. Yeah. You know, it's like no one managed to come up in this kind of magic again, almost. You know? And the part of the music itself, the atmosphere is very haunting. Yeah, it is. It's a dangerous fucking record. And I think it has a lot to do with the combination of all the members on this album, you know? I mean, especially maybe Trey and Pete, who are some kind of like, I mean, that's a next level fucking maniacs right there, you know? And you can hear it. Yeah, you can really hear it. David Vincent was lucky to kind of get sucked into that chaos vortex, you know, and he did a great job. I absolutely agree with this one. So, Motorhead or Morbid Angel? Now it's starting to get stupid. But I'll go with Motorhead. All right. Yeah, great old. Let's go to Niflheim, the Servants of Darkness. Yeah. Yeah, I think when we speak about modern classics, or, you know, like for Vatain's part, like contemporary albums that were released during our time as a band, I think that this is definitely one of the most important ones. Mm-hmm. I think it's a little bit overlooked because I think a lot of people, when they think about Niflheim, have this kind of like, I don't know. I think people should really listen to this album because it's on another level than all other black metal, you know, of the modern day and age. It's very intense. It's almost sick. Yeah, it's very intense, but it has its roots always in AC/DC and Rainbow, you know. But
it's totally possessed by diabolical things. Yes. You know, it's a very morbid and weird heavy metal album, I would say. Mm-hmm. And yes, written with total respect for the traditions of the genre, but also, you know, taking it into completely new places. Right. Brilliant songwriting and everything. Yeah. Yeah, Motorhead. Motorhead, yeah, right. So this is a very weird and a very satanic, a very dark and very fucked up album. That's a good description. Salvation, yes. Yeah. Very first album, Funeral Mist. Yes, the very, first very, very strange band. Yeah, you can say that. Mm-hmm. I think, you know what, when black metal started happening in like late 80s, early 90s, people were almost afraid of this kind of music, and they were like, what is this, you know, this is too much, this is like music for insane people. This approach didn't last so long. It became like a lot of bands started copying each other, everyone wanted to be like Mayhem, you know, it became like a kind of this feeling disappeared quite fast. Funeral Mist took it back for me. It's the only band that did that. That maybe along with two or three other bands, you know. Funeral Mist took black metal where it should have gone directly after Euronymous died. It took a bit longer, but with this album, they did what had to be done with black metal. Yeah, music. Listening to this album, and even nowadays, it makes me feel uncomfortable, and it makes me feel that there is an impending doom coming or something like that. Yeah, it's a very. It's a very, how to say, like, it's not only music on this album, you know, there's more to it than that. The way it should be. Yeah, well, I think so. With if you want to make interesting things with black metal, or you want to hear where black metal can really go further, this is it. All right. So, Funeral Mist or Motorhead? Today, Motorhead. Today, Motorhead. Yeah. Let's go with that. Third and last album of the section, right? Exactly. Brain Kills. So strange sometimes to think that they only did three albums, you know, but at the same time it's like a beautiful thing somehow, you know, like three crown jewels. This album to me is of course crucial because we were very we were close to the section during this time, you know, after Johan got out of prison. You played also with them on the last gig in Sweden, right? Yes, I did the bass guitar for the three last shows, and I was involved a little bit in the layout of the album, along with my friend Timo, who passed away 2 years ago. And it's just, you know, when I turn 100 years old and we look back on my life, this album will be one of the, you know, dividing points. All right. It's really like a before and after Rain Chaos for me, you know. So I have to keep the which one? I mean, Rain Chaos for me is like an album that I put on in very solemn moments, special moments, kind of, you know. So today I would choose Iron Fist with Motorhead. Great album, still. All right. Fields, Elysium. Yeah, I've said sometimes in interviews before, I mean, this album is always on my lists, you know, and it's a little bit like the soundtrack of my life. I think it's one of the albums that I listen the most to in the whole world. It's just a perfect example of where music can become more than just songs and lyrics and so on. To me, I think this album belongs together with, you know, Strange Days with Doors or the classic Pink Floyd albums, stuff like that. It's in the same league for me. How was it when you cooperated with Karl McCoy on the Waters of Ain? Yeah, I mean, that was a very big moment for you, I guess. Yeah, definitely. I mean, but it was like a symbolic thing for me also, because Karl McCoy, I think, was one of the first singers that really inspired me to want to become a vocalist. Right. And because he had this very like anti-rock star kind of thing going, he was more like a shamanic figure, you know, like a wizard on the stage. And this, when I was 10 years old or something, was and still is to me like a very, that's a very noble way of doing what we do, you know, as singers. So having him on this song, on Lawless Darkness from 2011, 10, something, 10?
was it was like a circle coming right. to a close. Mm-hmm. So very special for sure. So today it's definitely more a Motorhead day than a Phil Silver. It's a Motorhead day. Yeah, yeah. All right. I think this is a very important album. Mm-hmm. Yes. Yeah, for sure. Dissection, Storm of the Ledge. Yeah, and I took both of those albums on this list because I it's impossible for me to leave any of them out on a list like this. Mm-hmm. I mean, this album was my introduction to Dissection. I bought it on the same day that it came out. Mm-hmm. It had these huge promo posters in the metal record shop in our town, and I already knew them from fanzines, from interviews, but this was my introduction, and it made me, I don't know, I mean, I was used to listening to extreme stuff already, like, you know, Entombed, Dismember, Carcass, Morbid Angel, stuff like that, but this connected the rawness and the extremity of those bands with everything that I love with Metallica, Judas Priest, you know, this kind of really big bombastic heavy metal atmosphere. Plus, there was a third element coming from underneath, the satanic element, you know, the really magical element of this music, which for me, it changed a lot of my my views on what I really liked in music, you know. Okay. It's still a Motorhead kind of day. All right. Yeah. So I kept this one, last but not least. Yeah, this is Andrew Son of a Black Mark, the third Bathory album. I know you're a huge Bathory fan. Yeah, yeah. You have played the tribute concert. You have released a tribute album to Bathory, to Quorthon. Mm. Mm. So why is this album so important, and why Quorthon was the man? I mean, I love everything that Bathory did. You also like the epic albums? I mean, Twilight of the Gods is the last album that I have a strong relation to. But that's already five albums, you know? What is it? Six. Six, yeah, exactly. For me, I could have chosen almost any of the other albums as well. But I choose this because I think it's the album that shows the best, the combination of the epic elements and the really raw primal origins of the band, you know, from the first album. I think here is where Quorthon started to experiment even more with you know, songs like Enter Eternal Fire or it's 13 Candles on this one. That's why I usually pick it if I have to pick one Bathory album, because I think it combines really all the elements, and it's an album full of classic songs. That's the final choice. Yes. Fuck. Yeah, but then I have to choose Bathory. All right. Okay. But, fantastic. So we had a winner, John. I was impressed. There were five black metal albums on this list, and no one came from Norway. All of them were Swedish. It's like a coincidence. No. No, but I mean, it's impossible to choose 10 albums. I tried to have a bit fun with it, you know, and not make it too serious. Okay. Because if I start to become too serious, this will never even happen. All right. And out of all of these albums, this is not my favorite. They are all my favorites, you know. But I think somehow this, personally to me, sure, I can stand for this being the last album left in this pile right now, you know, for sure. Okay, Eric, that was it. Thank you very much for your time. Of course. I wish you all the best for the future. Thank you. And we'll be there tonight enjoying the show. Fuck yeah. Yeah, thank you very much. Great. Λοιπόν, με το Under the Blade είδαμε τον Eric Danielson, τον Vatey, να μας μιλάει για τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ. Δεν ξέρω, ρε Σιγιάννη, πώς σου φάνηκε η δεκάδα του Eric. Πολύ ενδιαφέρουσα και παρουσιάζει, νομίζω, όντως και τις δύο πλευρές του, ρε παιδί μου. Την πιο ατμοσφαιρική και την πιο ακραία, γαμάτος. Ωραίος. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόψινο Vision from the Underground τώρα. Παρακαλώ.
Σήμα. Το συγκρότημα λοιπόν που θα δούμε στο απόψινό Vision from the Underground έρχεται από την Γερμανία. Λέγονται The Night Eternal και την εποχή αυτή κυκλοφορούν το δεύτερο τους άλμπουμ που λέγεται Fatal. Το συγκρότημα δηλώνει ως βασικές του επιρροές όλα τα μεγάλα, όλα τα ιερά τέρατα του χώρου, τους Iron Maiden, τους Judas Priest, τους Black Sabbath. Και ναι, σίγουρα ο ακροατής θα εντοπίσει στοιχεία από αυτές τις μπάντες στη μουσική των Night Eternal, αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνει τους Γερμανούς να ξεχωρίζουν είναι ότι ακούγονται σαν αυτά τα σκοτεινά σου ειδικά συγκροτήματα που εμφανίστηκαν πριν από 10 περίπου χρόνια και φέρνω κυρίως στο μυαλό μου τους In Solitude, όπου θυμίζουν αρκετά αυτό που έκαναν οι Σουηδοί στο τρίτο τους άλμπουμ, τον Sister. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη. 100%. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω πως έχουμε πράγματα να περιμένουμε από τους Night Eternal. Μακάρι να τους δοθούν οι ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να ξεχωρίσουν. Το βίντεο τους λέγεται In Tartarus. Τους βλέπουμε και πίσω για Grand Final. The Night Eternal, λοιπόν, In Tartarus, το απόψινό Vision from the Underground. Είναι μια μπάντα την οποία την πιστεύουμε πραγματικά πάρα πολύ. Και όπως είπα και νωρίτερα, μακάρι να έχουν τις ευκαιρίες. Μακάρι να μπορέσουν οι ίδιοι να τις αξιοποιήσουν και να κάνουν κάποια πράγματα στο μέλλον. Πάμε για το απόψινο φινάλε, πάμε για το grand finale του απόψινου TV War, φίλες και φίλοι. Κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, αλλά είναι βέβαιο πως με πολλούς από εσάς θα τα πούμε μεθαύριο, την Τετάρτη, στην Πλατεία Νερού, στην πρώτη μέρα του Release Festival. Πριν πω όμως με τι θα ολοκληρώσουμε το απόψινο TV War, να προτείνουμε κανένα δισκάκι, παιδιά, να έχει να ακούει ο κόσμος. Χριστίνα. Όλη τη δισκογραφία των Nightwish. Oh. Γιάννη. Λοιπόν, In Solitude Sister. Ναι ρε φίλε. Ναι, παιδιά, εγώ τις τελευταίες μέρες ακούω τα πρώτα 2-3 άλμπουμ των Slayer και το Hello Waits έτσι. Πάρα πολύ και πάμε για Grand Finale. Πάμε για Grand Finale με ένα κομμάτι που θα ρίξει λίγο τους τόνους. Είναι οι αγαπημένοι Hailstorm, οι οποίοι επανακυκλοφορούν το τελευταίο τους άλμπουμ, το Back From The Dead, με κάποια bonus κομμάτια. Ένα από αυτά είναι το Terrible Things, ένα τραγούδι που υπάρχει και στην κανονική έκδοση του δίσκου. Εδώ πέρα όμως η αγαπημένη Lizzy Hale κάνει ένα πολύ ωραίο ντουέτο με την country τραγουδίστρια, την Ashley McBride. Φύγαμε λοιπόν, είναι η Hailstorm, Terrible Things, και τα λέμε ή την Τετάρτη στους Nightwish ή από εδώ, από το στούντιό μας, την επόμενη Κυριακή. Γεια σας, να είστε καλά, καλή συναυλιακή σεζόν. Τα φιλιά μας.